Πάρα πολλές δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο με αναφορές για σκιές που αφήνονταν για ένα θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το 2012 και αφήνονταν οι σκιές να λένε ότι πρόκειται για πολιτική συγκάλυψη, αν θέλετε, με εμπλοκή και άλλων αξιωματούχων. Να σας πω, να σας ενημερώσω ότι με αφορμή αυτές τις αναφορές στο διαδίκτυο τοποθετήθηκε η πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, η κυρία Εμίλη Γιολίτη, και σας διαβάζω την ανάρτησή της, η οποία είναι δημόσια και απευθύνεται και σε εσάς, όπου λέει πολύ βαριά η κατηγορία. Άλλη μια φορά καλούμε να αποδείξω πως δεν είμαι ελέφαντας, ούτε μία σχέση είχα με θανατηφόρο τροχαίο και καλό όσους δημοσίευσαν, το διαβάζουμε και το βλέπουμε στις οθόνες μας τώρα, ή αναδημοσίευσαν, να τεκμηριώσουν ή να απολογηθούν και την αστυνομία Κύπρου, και σας κάνει το λεγόμενο tag εσάς, το λογαριασμό σας στην αστυνομία. Κύριε Ανδρέου, να τοποθετηθείτε. Τι ξέρετε για αυτό το θέμα, τι μπορείτε να μας πείτε? Κοιτάξτε, αν και κλείθηκε ο υπεύθυνος τροχέας Λεμεσού για να μεταφέρει τον συγκεκριμένο φάκελο που διερευνήθηκε η υπόθεση αυτή, το τροχαίο αυτό, οδική σύγκρουση, στο αρχηγείο αστυνομίας, φαίνεται από τις πρώτες ενδείξεις ότι η πληροφορία αυτή να μην εσταθεί. Ότι η πληροφορία αυτή. Για τα συγκεκριμένα άτομα. Δεν εσταθεί η συγκεκριμένη πληροφορία στην οποία αναφέρεστε. Ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα με καμία συγκάλυψη, λέτε, ναι, ναι, του συγκεκριμένου ακριβώς τροχαίου ατυχήματος και το γεγονός ότι. Δυστυχήματος. Το γεγονός ότι χάθηκαν διάφορες αναφορές από την ιστοσελίδα της αστυνομίας, γιατί και αυτά δημοσιεύθηκαν για αυτό το θανατηφόρο. Η ιστοσελίδα της αστυνομίας έχει αναβαθμιστεί σε κάποιο στάδιο και κάποια δελτία ενδεχομένως να μην είναι ορατά στον κόσμο. Όμως υπάρχουν όλα τα δελτία, κύριε Χριστοδούλου, και αν ένας έχει οποιαδήποτε αμφιβολία, πολύ ευχαρίστως να του το αποστείλουμε. Ναι, έχει ζητηθεί η έκθεση, την έχετε παραλάβει αυτό τον φάκελο εσείς στο αρχηγείο, κύριε Ανδρέου, για το εν λόγω τροχαίο? Ο φάκελος θα μεταφερόταν στο αρχηγείο αστυνομίας για να μελετηθεί, να δούμε ακριβώς τι αναφέρει, ποιες ενέργειες έχουν γίνει βασικά, ποιες εξετάσεις, ώστε να ξεκαθαρίσει εντελώς το θέμα. Όμως, παραλαμβάνω, οι πληροφορίες που έχουμε από τους ανακριτές στη Λεμεσό αναφέρουν ξεκάθαρα ότι δεν έσταθε αυτή η πληροφορία. Λοιπόν, είχαμε και νέο θανατηφόρο, το αφήνουμε μέχρι εδώ.